Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέλφια, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλό Μάη να έχουμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Χριστός Ανέστη σε όλες αυτές και αυτούς που δεν μας ακούσαν την Τρίτη. Και το λέμε για ένα μήνα αυτό κανονικά. Τους Ορθοδόξους βέβαια, έτσι. Για τους άλλους, να έχουν καλό μήνα οι άνθρωποι, να είναι όλοι καλά. Προς Θεού, δεν είμαι το ζόρι του Ανέστη. Αλίμονο. Να είστε καλά, αδέρφια, να είστε καλά. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα κοντά μας. Πρώτη μεταπασχαλινή παρουσία του Σωτήρη εδώ στην εκπομπή. Για μας είναι δεύτερη, για τον Σωτήρη πρώτη. Λογικό είναι αυτή, έτσι πάει, αφού είχαμε χθες, δεν είχαμε εκπομπή. Έχετε τις ευχές του Σωτήρη Δασκαλάκη. Μην επικοινωνήσει κανείς να του πει χρόνια πολλά για την κόρη του, γιατί πάρα πολύ απλά οι Αναστασίες γιορτάζουν το Δεκέμβριο Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Έτσι. Άμα είναι να στάξετε φαρμάκι, να πάρετε τώρα. Άμα είναι για θέση φαρμακολήτρια, τότε δεν πρέπει να αφήσει το ακουστικό. Έτσι. Πολύ απλά. Λοιπόν, είναι η Τρόικα. Μαζί πάμε κάθε πρωί από Δευτέρα Παρασκευή 10 με 12. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και για την περίοδο αυτή την Πασχαλινή τους ταξιτζίδες που μας ακούγανε οι 4 στους 10. Δηλαδή 10 με 12. Οι 4 στους 10 που είχαν ανοιχτό ραδιόφωνο ακούγανε Τρόικα και δεν είναι αυτό παραμύθι, είναι επίσημο στατιστικό. Καλημερίζουμε τους κουριεράδες, ήρωες, το επάγγελμα του μέλλοντος, έτσι είχε πει ο Έλμερ, ο Πάνκης, μέσα της δεκαετίας του 90 σε μια συνέντευξή του, θα είναι το επάγγελμα του μέλλοντος και δικαιώνεται απόλυτα ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε και έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, πέρα από όλα τα άλλα, επικοινωνία μαζί μας SMS-ική, μόνο SMS-ική προς το παρόν, γραμμές μετά τις 11, το 2310, 27 και 3 οκτάρια. Προς το παρόν, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και ξεπαρθανιαζόμαστε σε μεσικά, το διαβάζουμε αυτό και πάμε στον διαγωνισμό μας, με το μήνυμα το οποίο μας ήρθε στο τέλος της εκπομπής, την Τρίτη, κομμένο. Μας το στέλνει τώρα ολοκληρωμένο, κανονικά ολόκληρο, ο Χρήστος, ο οπαδός του Άρεος, με αφορμή την συζήτηση που έγινε στο κλείσιμο της εκπομπής προχθές με τον κύριο Βασίλη, και τον Αποστόλη από την Αγγλία για το, για το φως. Ναι. Για το Άγιο Φως, έτσι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ολοκληρωμένα τώρα αυτή τη φορά ο Χρήστος. Στον στρατό ο Τσαλτίδης θα ήταν το βίσμα και εσείς οι μαύροι που θα κάνετε τη σκοπιά του. Αυτό είχε έρθει. Ο Δημήτρης Αλικάκος έβγαλε βιβλίο για το Άγιο Φως που αποδεικνύει πως ανάβει με άλλους τρόπους. Για όσοι ενδιαφέρονται, Δημήτρης Αλικάκος, δεν γνωρίζουμε τις εκδόσεις, ζητάμε συγγνώμη, αλλά το βρίσκεις εύκολα. Δημήτρης Αλικάκος, βιβλίο για το Άγιο Φως. Πατάς μπλετό και στο βγάζει τον άνθρωπο. Ο οποίος είναι ιερωμένος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είναι... Πάρουμε τη Μύρτο να ρωτήσουμε. Μπράβο. Και λέει τώρα στη συνέχεια ο Χρήστος Αριανός. Το βιβλίο λέει είναι του Δημήτρη Αλικάκου που αποδεικνύει πως ανάβει με άλλους τρόπους. Ο Χριστιανο Ταλιμπάν, ο Αποστόλης, ξέρει πως ανάβει με θαύμα. Μπράβο του, χρόνια πολλά να είναι καλά. Χριστιανο Ταλιμπάν. Θα πάει τώρα. Υπάρχουν οι Ταλιμπάν και οι Χριστιανο Ταλιμπάν, οι Βουδίστο Ταλιμπάν. Θα πάει το αερόπλανο και θα έρθει τώρα από στο λιτσό. Προσβλήθηκε τώρα. Με συγκίνησες. Η γιαγιά μου το έλεγε έτσι. Αερόπλανο. Αερόπλανο, έτσι, βέβαια. Έμπαινα, έχω μπει στην παράγκα. Ναι. Τι είπε, Σωτήρη? Κρεβατοκάμαρι. Ναι. Κρεβατοκάμαρι. Περίμενε. Μπαίνω στην παράγκα. Τότε ήταν κάθε πρωί τα μυθιστορήματα στο ραδιόφωνο. Φανταστική ζώνη μου, λείπουν αφάνταστα. Ο Λαμπύρη, το σπίτι των ανέμων. Δεν λείπουν από τον κόσμο, δεν τα λες εσύ κάθε μέρα. Δεν υπήρχε το σπίτι των ανέμων. Μπαίνω μέσα, λέω γιαγιά, δεν το άκουσα σήμερα, δεν πρόλαβα. Τι έγινε? Δεν έμαθες τι έγινε? Πήρε ο Λαμπύρης το αερόπλανο και πήγε να βρει την Μαρίνα να την κάνει δικιά του. Συγγνώμη, πιάσε τη φράση από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Μία γιαγιά, 78 ετών, 79, πήρε ο Λαμπύρης το αερόπλανο να πάει να βρει την Μαρίνα να την κάνει δικιά του. Δεν υπάρχει το μεγαλείο της πρότασης. Λογοτεχνία δεν υπάρχει. Παπαδιαμάντης, πάρ' το έτσι κανονικά, στην παράγκα. Δεν έχανε. Βρε πυρετό, κρύο, παγωνιά, χάλια, άρρωστη να είναι. Το μαγκάλι αναμένο, ναι, το ραδιόφωνο. Ναι. Κάθε πρωί τα μυθιστορήματα. Με το σπίτι του ανέμονα μεγάλωσα και εγώ. Μεγάλωσα. Φανταστικό. Ναι. Ποιο ήταν ο Λαμπύρης? Ο Λαμπύρης, ο Λαμπυρίκος. Ποιο ηθοποιό? Ωραίο άντρα, με σπαστό μαλλί και στεντόρια μπάση φωνή. Δεν έπαιζα ποτέ στο ραδιόφωνο σε μυθιστορήματα. Ένα σι. εσένα σε έδινε μια και σε έστανε. Καλά, για να σου δώσω και δυο. Ένα ήρωα με παντούφλες. Ποιο? Αν βρείτε τα παιδιά. Ο Γαμπρός. Αν την κοιλιά καλά. Που τον διώχνει με τις κλωτσιές. Δύο λεπτά να ρωτήσω. Βίρον. Πολύδωρας. Βίρον Πάλις. Άντε, ρε, ο Βίρον Πάλις. Ναι.
απίστευτη φωνή στο ραδιόφωνο. Σε καθήλωνε. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Ναι. Mm. Σε καθήλωνε. Βύρον πάλι. Mm. Ναι. Και παίζανε όλοι οι ηθοποιάρες. Δεν έπαιζε εσύ και εγώ. Χθες έτρεχα στον παραβό για να δω διασημότητες του Woody Allen. Ταινιάρα. Ναι. Το είχα δει πολύ λίγο αυτό. Και εγώ δεν είχα δει. Το μισό είχα δει. Ταινιάρα. Και έφυγα σφαίρα από το σπίτι. Δεν ήρθες χθες. Ταινιάρα. Προχθές πήγε τα φιλαράκια σου έμαθα. Ταινιάρα. Με κρεμάς, άσχημα. Ναι, με κρεμάς, έλεγα. Και σε παίρνω τηλέφωνο που δεν απαντάς. Ούτε μία κλίση, την Παναγία. Δεν έχω ούτε μία κλίση. Με ρωτάνε τα παιδιά και λέω: παιδιά, περιμένω, έρχεται σίγουρα. Ούτε μία κλίση. Ούτε μία κλίση. Πάρε τι κλίσει μου, αλλά σε ποιομάτια μου σε πιστεύω. Και σου έκανα κλίση το τελευταίο 24 ώρα. Το απόγευμα σε πήρα τηλέφωνο, δεν κοροϊδεύω. Όχι, όχι, δεν είχα κλίσει. Δεν μπορούσα. Okay. Ο άλλο με ειδοποίησε, λέει: δεν θα έρθω. Ναι. Ο άλλο, ο ψηλό. Με ειδοποίησε. Ο Δημήτρη. Ναι. Λέει: δεν έρθω. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Και λέω: α, Παναγίζω. Και μέχρι τελευταίο και λέω: παιδιά. Και βλέπω στο τραπέζι κάθονται άλλοι. Λέω: θα σηκωθούν. Πάει 10 και 1, 10 και 2. Λέω: α, να έρθει στο τρίλεπτο. Προέκυψε την τελευταία στιγμή και πήγα λούρε. Το είδα το. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και πάμε το διαγωνισμό μας για να πέσει ξύλο. Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά, τιμή και περηφάνεια δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Στην πόλη καταλάβατε τι γίνεται. Έχουν έρθει 7 παραστάσεις. 7 ξεκίνησαν ουσιαστικά σε 2 μέρες. Σε ένα διήμερο μέσα. Σωτήρη, κατάλαβε τι γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει. Δεν μου πει τώρα τι θέατρα έχει από την Κυριακή του Πάσχα. Κυριακή με Δευτέρα ξεκίνησαν 30 παραστάσεις. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της υπέροχης παράστασης Το Δείπνο του Χέρμαν Κοχ απόψε στο θέατρο Αριστοτέλειων ώρα 9. Σε σκηνοθεσία της Λιλής Μελεμέ με τους Στέλιο. Καζατζή. Στέλιο. Από μία αρχίζει, άντε. Στέλιο. Μπάστακα. Τι ωραία λέξη, ρε φίλε. Κασκαρίκα και μπάστακα. Όποτε ακούω τις λέξεις, γελάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, ρε φίλε. Μπάστακα, ρε φίλε. Τι θα λέξη. Κλείσει η κομπή με το Στέλιο. Δεν ξέρω. Από μη. Δεν ξέρω, ρε. Τον έχει σημειώσει κιόλας. Εγώ, το μη. Εσύ. Στέλιο. Στέλιο. Προδούμι. Θα παίξει ο Τζίπρα αυτό, ε. Ναι, το στάπα εγώ πριν ένα μήνα. Μην τα λέω. Ναι, το ξέρω. Ναι, το Στέλιο Μάινα. Α, το Μάινα, ναι. Τιν. Είμαστε στον αέρα. Τιν, Κατερίνα. Τι δασκάλου. Όχι, σε παραδέχομαι. Την Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνακι. Είσαι τι ζωή τώρα. Τι. Φορέ το λέει, μπροστά. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Λέχου. Λεχάρα μου. Α, ναι. Σωτήρη, συγγνώμη, φαντάζεσαι τη Λέχου δίπλα σε αυτόν. Τρελός είσαι, ρε. Ρωτάς μου, ρε φίλε. Θα παίρνω τον τίτλο πάρα πολύ. Θα την πάω στο αρχείο. Θα δούμε. Θα σκύφει να τον κοιτάει. Θα δούμε πάω Κουδινέζα, θα δούμε πάω Βερόνα, τέτοια πράγματα. Θα σκύφει, θα λέει Παναγιώτη μου, πότε θα πάμε για φαγητό. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Αλλά του καλύψω. Λοιπόν, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, λατρεμένος. Γιώργος Σκοτανίδης, Θεός. Και Κατερίνα Μισηχρόνη. Απόψε, ώρα 9, παραστασάρα, είναι η πρεμιέρα. Δύο. Πού είναι. Θέατρο Αριστοτέλειων, ώρα 9. Ωραία. Δύο διπλές προσκλησούλες. Μία δόση στον Τερστέγκεν που σας έφερε. Τερστέγκεν εμένα. Παγερά, διάφορο μου ήταν. Δεν ήξερα τι να πρωτοσυγχαθώ χθες. Το χθεσινό, Τερστέγκεν. Τι μιλάτε, για το Κόπα Ντελερέ μιλάτε. Γι' αυτό. Κάθε χρόνο σπάνια. Τώρα, έλα, τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα βάλουμε σε μια σειρά και θέματα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, 35 άλλοι. FM κενό. Θα περίμενε, σένα και να γυρίσει κόσμο. Ακόμα έχετε μείνει χρόνια πίσω με τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη δεν ήθελα. Αφήστε τα ρε παιδιά, περάσανε. Την Τρίτη δεν ήθελα. Περάσανε αυτά. Την Τρίτη δεν ήθελα. Ω, ήθελα και να έχει κόσμο, ακόμη δεν έχει κόσμο. Ρε τι θυμάται ο κόσμος. Ο Καρυπίδης τον σφαξίδι για να βγει Ευρώπη ο Άρης. Σωστό, καλό, ωραίο, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, FM κενό. Όνομα επώνυμο, δίπλα γράφει τη λέξη θέατρο οπωσδήποτε και το αποστέλει στο 54526. 54-526. Οκ. Okay. Απόψε 9 η ώρα θέατρο Αριστοτέλειων στην καρδιά της πόλης. Βασιλής Σοφίας 2, πρώην, έτσι. Νυν εθνική. Παναγιώτη Αμήνης. Ποια ή? Η αντίστα. Αμήνης. Εθνική Αμήνης. Όχι, εθνική Αμήνης είναι εδώ πέρα. Βασιλής Σοφίας. Εθνική Αμήνης. Συγγνώμη. Εθνική Αμήνης είναι εδώ. Αυτό στο κέντρο. Ναι, εθνική Αμήνης, ναι. Εθνική Αντιστάσεως είπες. Εθνική Αμήνης 2, ναι. Πρώην Βασιλής Σοφίας. Πρώην Βασιλής Σοφίας. Για μένα ήταν και θα είναι Βασιλής Σοφίας. Έτσι, έτσι. Αποστολή στο 54-526, 9 η ώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο μία μουσική ανάσα, να βάλουμε κανένα θεματάκι.
ένα μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού, του Παοκτσή, για να πάμε στα θεματάκια μας. Αθλήτρια του Λουξεμβούργου τρέχει στα 800 μέτρα. Που αν τρέξεις 800 μέτρα στο Λουξεμβούργο, βγαίνεις εκτός συνόρων. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με άρεσε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με άρεσε. Ζενές S. Ναι. Σωτηρή, άμα θες τίποτα, κανένα Def Leppard, κανένα κάτι έτσι, αν θες, αν έχεις την διάθεση, κανένα Guns, κανένα σε ό,τι θες. Και μετά πες τον Παναγιώτη τι θέλει. Να πούμε ότι επειδή πολύ χάσατε την εκπομπή της Τρίτης, και το λέμε και από τη Δευτέρα αυτό, κάναμε πολύ μεγάλη μαγιά την Τρίτη, δώσαμε σε έναν δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Τι σου πάνε να μου θυμίσεις? Ναι, του νικητή. Ναι, το μου το θύμισες, όχι. Τώρα που σε είδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δώσαμε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου σε ένα νικητή ή ένα και ένα Οράσιος, ας πούμε, ο οποίος τι ήτανε. Τι ήτανε, δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος τι έκανε. Ναι. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Και δούλευε την Τρίτη. Ο οποίος δούλευε την Τρίτη. Όχι, ρε, πω. Είχαμε τρεις συμμετοχές. Από δύο κυρίους και μία κυρία. Νικητής ήταν ο. Κάτσε, να το πούμε λίγο. Είχε στείλει και ο Φαντομάς. Βοηθός παροφύλακας στη Δράμα. Ο Σάβας ο Δελιγιανίδης, ο 266. Μάθαμε, Σαβούλη, που δουλεύει. Ήταν ο νικητής. Δεν μας έστειλε την υπηρεσία. Μας στείλαν οι άνθρωποι την υπηρεσία. Δεν την είπαμε στον αέρα. Ελέγξαμε ότι όντως δούλευε και μπορεί να πάει από σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι. Από σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι σε ένα από τα 3 Opticon Express που υπάρχουν στην πόλη. 4 υπάρχουν. Όχι στο Μακεδονία Πάλας μέσα, όχι σε εκείνο. Απ' τα άλλα, να πάρει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Σάβας Δελγιανίδης τελειώνει σε 2.66. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα από Θωμά Στόντρο με το καλημέρα. Τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο Θωμά. Τεράστιο μήνυμα, πραγματικά. Να τσεκάρω λίγο τώρα, Παναγιώτη, να μας φύγει κάτι. Έτσι, μπράβο. Ορίστε. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τη φίλη τη Γιάννα που μπαίνει για θέατρο και λέει καλημέρα, καλό μήνα. Επίσης, το ίδιο για σένα. Από τα πολύ πολύ σπάνια, νομίζω δεν έχει ξαναστείλει. Μπράβο, χαιρόμαστε να βλέπουμε καινούρια. Δεν μου θυμίζει κάτι επιθετό σου. Από τα καινούρια, νομίζω. Από τις καινούριες συμμετοχές τουλάχιστον. Λοιπόν, για την Liverpool, τα τέσσερα αρχικά είναι YNWA. You will never walk alone. Για τον Klopp ειδικά μπήκε ένα γράμμα ακόμη. YNWA. T. You'll never win a trophy. Τεράστιο μήνυμα, Ευαγγέλιο, στείνει εκπομπές ολόκληρες. Πραγματικά. Εκπομπές ολόκληρες. Τώρα, να σας βάλουμε κωδικοποιημένα θεματάκια από τα παιχνίδια του και της Τρίτης και της Τετάρτης. Ναι. Τρίτης δεν έχω τίποτα. Για τα χθεσινά έχω κωδικοποιημένα. Σχολιάζετε εσείς ό,τι θέλετε και τηλεφωνικά τις γραμμές και σε μεσικά. Έτσι. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πιο ανήθικος ποδοσφαιριστής αλυταράς με την κακή έννοια. Μπράβο, ρε. Και εσύ, ρε, που περιγράφεις τον αγώνα, μας λες ότι θα χαρεί να πάρει και την οικογένειά του στον επαναληπτικό. Σκοράρεις, ρε φίλε, πανηγυρίζεις σαν τρελός. Λες και το βάζεις με τη Real Madrid. Ρε κλάνια του Φραντζέσκολη. Ρε ξερατό του σκι αφήνω. Μην πάτε στο ποδάρι σου, ρε, στο Άνφιλντ μέσα. Με τσάτισε πάρα πολύ. Σε κάθε φάση. Εντάξει, έφαγε σε κάποια στιγμή μια γωνιά νομίζω από τον Τίποτα πίλημα. Δεν έφαγε. Τίποτα, ε. Για μένα τίποτα. Ναι. Κάθεσαι, κάνεις τσαμπουκάδες. Λες και το Νοέ Λίβερπουλ, ξέρεις. Φύγε από εδώ πέρα και μην ξαναπατήσει το πόδι. Γιατί σου το είπε ο πολύ καλός Στέφανος Αβραμίδης αυτό. Ναι. Γιατί το είπε το παιδί. Γιατί ο πολύ καλός. Ναι. Το είπε ο Σουάρεθ την προηγούμενη μέρα. Ναι. Είπε ότι ο γιος μου δεν έρχεται να δει πολλές φορές τα μάτς. Ναι. Δεν κάνει κέφι, τα Champions League τίποτα. Ναι. Μου είπε σε αυτό θέλει να έρθει και στα δύο μάτς. Και εδώ και η Αγγλία. Το Anfield. Είναι το σπίτι μου και το Anfield βοήθησε πάρα πολύ την καριέρα μου και με έφτασε εδώ. Μπράβο. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Λέω αν κρατήσεις ένα γραμμάριο ήθος. Πρώτον, πανηγύρισε. Όσοι όμως σαν μουρλός έκανε, ρε. Περίμενε, ποιο γκολ. Πρώτο κιόλας. Τι γκολ βάζεις. Ναι. Στο πρώτο μάτς, ναι. Το 1-0, ναι. Στο 26. Δηλαδή να πω ότι ήταν 0-0. Έστω πρώτο μάτς. Και κάνεις τον γκολ. Μετά το 80, ναι. Στο 26, κάνεις το 1-0. Πρώτο μάτς. Και το πανηγυρίζεις σαν τρελός. Άσε να παίζει το Leppard, Σωτήριο, ωραίο κομμάτι. Ρε, το άνοιγμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, αν έβαζες γκολ πρόκριση μέσα στο Anfield, θα ξεβρακωνόσουν. Αυτό σκέφτηκα. Τρομερό, ρε. Τρομερό. Δηλαδή, αν έβαζες τον γκολ της πρόκρισης στο δεύτερο μάτς, στο 90. Συγγνώμη, τρέμω στην ιδέα. Και συνέχεια τσαμπουκάδες. Σε όλο και το επίσης, μάτς. Σε όλο το μάτς. Σε κάθε φάση, ναι. Καταρχάς κάνεις πάλι εσχρά θέατρα. Είσαι τραγικός. Έχεις ρίξει και τη σκαρδιά εκεί στο 15-17. Ναι.
Το οποίο είναι κάρτα. Εντάξει, άντε, κίτρινη, οκ. Okay. Ναι, αλλά σκαριά, σκαριά, σκαριά. Όλα, όλο γύρω από σένα. Στον Φαμπίνιο, ναι, στον Φαμπίνιο νομίζω. Τέλος πάντων. Παιδιά, μιλάμε για ο άνθρωπος. Όχι, υπάρχει ένας. Σημείωσα εδώ Ουρουγουανός κανίβαλος. Ζήτω Σαλπιγκίδη, ρε φίλε. Με αναγκάζει να πω. Μια χαρά είναι ο Σάλπι. Ζήτω Σάλπι. Τι σχέση έχει ο Σάλπι, ρε παιδί. Ζήτω Σάλπι. Τι σχέση έχει ο Σάλπι. Τέλος πάντων. Ουρουγουανός κανίβαλος, αλλά ειλικρινά σβήνω το κανίβαλος. Τους προσβάλλεις. Και κρατάω απλά το Ουρουγουανός. Υπάρχουν και άλλοι Ουρουγουανοί. Αυτοί που καταλαβαίνουν ότι έρχεται το τέλος της εθνικής και είναι στημένοι στο τείχος και βάζουν τα κλάματα. Υπάρχουν και άλλοι Ουρουγουανοί, Μάριο. Εγώ συμβολικά ως προς αυτά κρατάω το Ουρουγουανός. Κρατάω το Ουρουγουανός. Μιλάμε για λιταριό. Δηλαδή, Λίβερπουλ δεν είμαι. Είναι γνωστό. Χθες το μάτς μου είναι παγερά αδιάφορο, γέρνω λίγο προς Λίβερπουλ. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ρε φίλε. Δηλαδή, πολύ καλοί. Που δεν έχει δει το μάτς, λέει τι τους κάνανε. Αν βγάλεις δηλαδή το Μέση από μέσα. Όλη η δουλειά είναι αυτός. Είναι αυτός τελείως. Όταν πεθάνει αυτός. Όταν πεθάνει αυτός. Όταν πεθάνει. Και καταλαβαίνετε εννοώ πεθάνει, έτσι ο άνθρωπος. Ποδοσφαιρικά. Να ζήσει και 1000 χρόνια ο άνθρωπος. Τρομερό πράγμα. Η Κατερίνα Θάνου με Μούση. Τρομερό. Και αυτός κάνει θέατρο. Γιατί από όλο το μάτς, όποιος βλέπει μπάλα, το είδα το μάτς πάρα πολύ προσεκτικά. Εννοείται. Και τα δύο μάτς. Το μάλλον το προθεσινό, όχι προσεκτικά. Ήταν μαζί μου ο Ντούλιν και ο Τρέγιας, που σημαίνει καλή νύχτα. Άστο. Ο άλλος μου λέει, πω έναν μπίσες Βαρθέλη τότε. Δηλαδή μιλάμε, τότε το κλείνει στο μαγαζί, το παρατάσω όλο, όπως είναι. Το είδα πολύ προσεκτικά. Από τον Μέση, ξέρετε, μετά θα μου μείνει από το μάτς αυτό. Τι θα μου μείνει, να το βάλουμε ερώτηση. Από το μάτς αυτό, τι θα μου μείνει από το Μέση εμένα. Σε κάνει ρε εσύ ο Μίλνερ στην πλάγια γραμμή. Το κλασικό τζάτζ. Ναι, ναι. Το οποίο είναι το πιο αντρίκιο που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Η πλάγια είναι ότι γελάει ο Μέση. Και πέφτεις, ναι. Ξαπλώνεις και κάνεις rolling 4 φορές. Γέλασε όμως, εντάξει. Και μετά όμως. Πού γέλασε, μετά από μια ώρα. Όχι, όχι. Όταν πριν σηκωθεί ρε παιδί μου, χαμογελάει και επειδή διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι, τότε και αυτός αρχίζει και κάνει. Μάτια μου, ναι. Κάνει 4 rolling στο χορτάρι. Εντάξει, ναι. Το rolling είναι σχρό. Περίμενε, το κάνει η Βιερίνη και το κράζω. Δεν το κράξω τον Μέση. Ποδοσφαιριστής, εμένα να με ρίξει έτσι ο Μίλνερ, εμένα που είμαι διαλυμένος, εκατεμένος και είμαι στην ηλικία που είμαι, θα κάνω το πολύ 2 rolling. 4 rolling. Γιατί ο Μέση είναι πτωματικά γυμνασμένος. Δηλαδή έλεος, από όλο το μάτς, από το Μέση θα μου μείνει εμένα αυτό. Εμένα αυτό με καίει. Και η αλητή αυτού του κανίβαλου, που είναι απλά Ουρουγουανός. Και είναι αλυταράς. Θα το δικαιολογούσε τον πανηγυρισμό να είναι το goal πρόκρι. Ή πρώτο μάτς. Είναι 0-0. Και βάζει αυτό. Και δίνει ελπίδες τεράστιες στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Το 1-0 στο 26, μωρέ. Η διαφορά το έχουμε πει. Όλοι είναι αυτοί, αυτός εδώ. Ναι, ρε φίλε, ποιος είναι ο Ντεμπελέ των 80 εκατομμυρίων που τελειώνει το μάτς και τρέχει ο πονηρός πάνω στο Μέση. Και καλά για να πανηγυρίσει, παιδί μου, γιατί ναι. Χάνει και την ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή, παίρνει εσύ 80 εκατομμύρια και το Μέση. Εγώ πώς θα πρέπει να πάρω, ρε φίλε. Ένα δις, ας πούμε. Ναι. Ένα δις πρέπει να πάρω. Ναι. Τώρα για το πρώτο γκολ που στην ουσία λύνει σε μεγάλο βαθμό την Μπαρτσελόνα. Είναι και πολύ καλό και ο άλλο ρε φίλο. Τη λύνει. Πάρα πολύ τρομακτικά αδιάβαστη η άμυνα τη Λίβερπουλ. Κάνει λάθος ο Ολλανδός. Ενώ είναι πολύ. Ποιο Ολλανδός. Όλοι μαζί. Ολλανδός, όλοι μαζί. Τον έχει, ρε, φίλοι, μπροστά, η παλιά του Βιδάλ είναι μια μισή ώρα απέναντι. Ωραία. Την κατεβάζει ο Κοουτίνιο. Ο οποίο Κοουτίνιο το έχουμε πει έτσι. Θέλει ψωμί ακόμη για αυτό το επίπεδο. Θέλει ψωμί ακόμη για αυτό το επίπεδο. Κατευθείαν ο Κουτίνιο σωστά τη δίνει στον Ζόρντι Άλμπα. Και μπαίνει το πιο κλασικό γκολ Μπαρσελόνα. Χαμηλή διαγώνια του Ζόρντι Άλμπα. Πετάχτηκε ο άλλος. Και μένουν. Λάθος του τέτοιου του Ολλανδού είναι. Και οι δύο. Και ο Μάτι. Ο άλλος τον έχει με πλάτη. Και ο Φαντάιχ. Ο Φαντάιχ τον έχει μέσα στα μούτρα. Μένουν στην ευθεία ακίνητη. Τζάμπα γκολ ρε. Το πιο του. Αυτό και ο Πάο και ο Ηρακλής δεν το τρώγανε. Ο φετινός Ηρακλής τώρα αυτό. Θα τρελνόμουν. Τρως το νούμερο ένα κλασικό γκολ της Μπαρσελόνα. Αυτά. Τέλος. Τζάμπα. Τζάμπα το 1-0. Και είναι εκεί που η Λίβερπουλ υπάρχει μόνο Λίβερπουλ. Ναι. Εκεί ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο βέβαια χάνεται λίγο το τόπι. Αν πιάσω και άλλη απόδοση, λες πού να πρωτοπιάσω, πού να πρωτοτρέξω. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Αλλά αν λείπει ο Μέση είναι άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άλλη λοιπόν, ομάδα εντελώς. Ένα θεματάκι. Εντελώς. Στο 5ο λεπτό ζητάει η Λίβερπουλ πέναλτι. Στο μαρκάρισμα του. Του Πικέ πάνω στον. Του Πικέ πάνω στον Μανέ. Του Πικέ πάνω στον Μανέ. Έτσι. Κάνει κοντινό ο σκηνοθέτης, γατώνει, στο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος μιλάει, παύλα διαμαρτύρεται, στον Τάσο Σιδηρόπουλο, τον τέταρτο, τον περήφανο Έλληνα διαιτητή. Σε τι γλώσσα συνεννούνται και τι του λέει.
Και τι απαντάει ο Σιδηρόπουλος. Σε τι γλώσσα, τι καταλαβαίνει. Ο Σιδηρόπουλος κάνει τεντώνει. Σε τι γλώσσα μιλάει ο Γιούργεν Κλοπ στον Τάσο Σιδηρόπουλο. Ξέρει γερμανικά ο Τάσος. Πείτε μας λίγο που θέλω να μάθω, το αναρωτήθηκαν κι άλλοι. Επίσης, να πω χίλια μπράβο στο παλικάρι πίσω μου. Δεν γύρισα να δω, νιώθω άσχημα. Χίλια μπράβο που στα 800 κοντινά που έκανε στην Κερκίδα ο σκηνοθέτης, κάνει ένα κοντινό τρελό. Κατευθείαν κάνω μία σκέψη. Και ένα παλικάρι πίσω μου φωνάζει: όμορφη Ισπανίδα. Φίλε, είσαι Θεός. Βγες τώρα στον αέρα. Είναι προς το τέλος του δευτέρου μέρους. Απίστευτο. Έδειξε όμορφη Ισπανίδα. Μπορεί και να μην Ισπανίδα. Επιφυλάσσομαι. Λοιπόν, έχουμε πολλά μαζεμένα, αλλά αυτό πολύ βασικό θέμα με τον Κλοπ και τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Έτσι. Πολύ πολύ βασικό θέμα. Και έχω την εντύπωση ότι κάνει λάθος, σωστό. Και αν το πέναλτι αυτό του Μανέ δεν δινόταν φέτος στην Τούμπα. Και άλλοι ήταν πέναλτι. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτό του Μανέ. Που είναι ο Πικέ από πίσω και τον κρεμίζει. Που δεν το δίνει πέναλτι. Τι θα γινόταν φέτος στην Τούμπα με το πέναλτι αυτό. Ανανέωσα τώρα. Γιατί πράγματα τρέχεις. Γιατί. Δεν χρειάζεται. Δεν θα έχει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που έγινε στην ΕΠΟ για τον τελικό του κυπέλου και εμπλεκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού για τη Δευτέρα. Δηλαδή, μαζεύτηκαν σήμερα για να πούν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Δεν το κάνουν αύριο. Τι ωραίοι. Έχει αργία, δεν έχει σωστά. Δεν προέκυψαν αποφάσεις, λέει, σχετικά με τους όρους διεξαγωγής του φετινού τελικού κυπέλου. Και θα γίνει έτσι Δευτέρα. Πόσο μηνός έχουμε. Ρε φίλε, σε 4 μέρες είναι ο τελικός μετά. Σάββατο πόσο έχουμε. Τι χώρα είναι αυτή. 6 και 11 ένα τελικός. Ωραία. Αυτό βέβαια είναι προάγγελος. Εδώ με τρομάζει αυτό. Είναι πολύ αλητία, δεν αυτό. Την ΑΕΚ εκπροσώπησε η Αγγελική Αρκάδη. Και διαβάζει τώρα ο Τσάλτ ποιοι εκπροσώπησαν τον ΠΑΟΚ. Μάκης Γκαγκάτσης, Κυριάκος Κυριάκος, Ηλίας Γεροντίδης, Βαγγέλης Τσακμάκας. Ναι. Τσακμάκας. Ναι. Απαρτία. Όλοι εναντίον της Αγγελικής δρασής. Όχι. Φύγαν όλοι. Στην ΑΕΚ λείπουν ακόμα. Σε άδειες. Αγγελική ήξερε. Θα πάω για να αναβληθεί για τη Δευτέρα. Όλοι οι άλλοι κατεβήκαν κάτω. Κατάλαβες. Πολλά χρόνια με τον είχε ο Μπάγεβιτς μαζί του, ναι, αυτό είχε πάρει. Ναι. Φωτογραφία. Πήρε... Βλέπω, κάτσε, εδώ έχει κι άλλους όμως, φίλε. Ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Μπορεί να είναι από παλιά. Περίμενε, πάλι. Η ΑΕΚ εδώ είναι μην άλλη. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Και μην άλλη άνθρωπο, βλέπω. Ναι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Μην ξεχνάς, δύο διπλές προσκλησούλες για την Παραστασάρα το Δείπνο. Απόψε, Ορανέα Θέατρο Αριστοτέλειων. Πάμε στις γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Όχι, Παναγιώτη, είσαι με κόλλα εκεί πέρα. Το αλφαπέρα. Μπράβο, μια κόλλα. Άστο, Παναγιώτη. Άστο. Α, είσαι εκεί, μπράβο. Αυτό δεν χρειάζεται. Είσαι μοναδικός, μπράβο. Είσαι μοναδικός. Καλημέρα, κυριούλη. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, ο Τορόντο. Ο παδός του Ηρακλή από Τορόντο, Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο, αγόρι μου. Χριστός Ανέστη. Αλήθως ο κύριος, μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Κάθε φορά που ακούω τη λέξη οπαδός, τρελαίνομαι. Δεν είμαι οπαδός. Ναι, συγγνώμη. Πρέπει να μπει τέλος στην οπαδική βία. Λοιπόν, ναι, αυτό είχα να πω για αρχή. Κατά δεύτερον, πώς περάσαμε, να πούμε τι ψήσαμε. Πείτε μου ένας εμάς, γιατί και οι τρεις είστε λίγο ευτραφούλιδες. Εγώ σου τζουκάκια και τέτοια. Τι να ψήσω εγώ. Γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι. Ωραία. Ο κύριος Παπαδόπουλας τι έφαγε. Είπα γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Καμιά ο κρέπα. Τα πάντα. Ο κύριος Σταλίδης τι έφαγε. Ό,τι περπατούσε. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαστε με ένα κλείδι στο φαγητό. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Ασλαμά, ναι. Κάποιος γιόρταζε από χτες, δεν τον πήρατε τηλέφωνο όμως. Και είπε να σας παραποδευτώ. Ζητώ 1.000.000 συγγνώμη. Τι έγινε. Γιόρταζε Γιώργος. Α, ναι. 1.000.000 συγγνώμη, νιώθω τύψεις ειλικρινά Γιώργο. Άρα, Τζόρτζι. Το εννοώ. Να νιώθω, γιατί αλλά πρέπει. Θέλω να εκτιμήσεις κάτι. Ήσουνα στα τρία πρώτα άτομα που έφερα στο μυαλό μου, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τάκη του Μόσχου. Πιο μεγάλη τιμή να σου κάνω δεν γίνεται. Εντάξει, έχουν φύγει μεγαλύτερα από τον Τάκη το Μόσχο, να πούμε την αλήθεια. Έχει φύγει ο Λέναρντ Κόεν, έχει φύγει και ο Ντέβιντ Μπόουι. Είμαι Τάκης Μόσχος φόλα, ειδικά από τον ένα που είπες. Ναι, δεν σου αρέσει ο Λέναρντ Κόεν και ο Ντέβιντ Μπόουι. Σε σχέση... Αλλού τους βάζω. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι Τάκης Μόσχος. Αυτός μου άλλαξε τη ζωή, ας πούμε. Ναι. Έγινε. Δεν είναι ότι διαφωνούμε. Dancing to the end of love. Σέβομαι πάρα πολύ τον έρωτα που έχεις με τον Νικολάηδη, αλλά εντάξει υπάρχουν. Τέλος πάντων, rest in peace και σε αυτόν. Έχω να πω ότι με τόσο κρέας που έφαγα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα χρειάζεται μια αποτοξίνωση.
Γι' αυτό ρίχτε το λίγο έτσι, ρίχτε το λίγο έξω, ας πούμε, σήμερα να φάτε χορτόπιτες και τα λοιπά, αρκετά φτάνει, φτάνει με τα κρέατα που χτίσαμε, κάναμε την κλικερία και έρχομαι, έρχομαι σε 10 μέρες πάνω, έκλεισα εισιτήριο, θα έρθω από εκεί. Περιμένουμε σε δούμε, περιμένουμε Γιώργο να σε δούμε, αγόρι μου, με το καλό, με το καλό. Καλό να ορίσεις. Θα φέρω και μισθά από τη μαμά μου, εντάξει. Γεμιστά το Ρόντο. Θα σου φέρουμε και εμείς του Βιρίνια. Καλή αντάμωση. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Αληθώς ο κύριος Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Παλικάρι μου, Κώστα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το αληθώς ο κύριος δεν είναι όπως πρέπει. Αληθώς Ανέστη πρέπει να απαντάμε. Ναι, είναι επίρρημα. Πάει. Το αληθώς ο κύριος, ο κύριος δεν λέμε ακριβώς αληθώς αυτό που γίνεται. Ο κύριος. Ναι, αυτό τώρα είναι, που... ναι, είναι αυτό που λέμε. Αληθώς ο κύριος Ανέστη είναι, ρε. Ανέστη πρέπει να λες, ρε φίλε. Ναι. Είναι όπως το, είναι όπως το πίστευε και μη ερεύνα. Είναι όπου βάλεις το κόμμα. Όχι, όχι. Είναι ακριβώς. Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Αυτό είναι το ίδιο. Έτσι ναι. Εντάξει. Τι είπα εγώ. Παραβλέπεις το ρήμα γιατί υπάρχει στην πρόταση που προηγείται. Επίρρημα είναι. Δείχνει τον τρόπο. Ναι. Δεν θέλω να σου την πω. Η γνώμη μου είναι. Οκ. Αυτό εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, περίμενε η εκκλησία σε ένα 30 εκατομμύρια χρόνια να πει. Εμείς φάγαμε πολλές φορές από λίγο. Πολλές φορές από λίγο. Όχι μία και πολύ. Καλά, το λίγο, λίγο. Όλη μέρα σιγά σιγά και τρώγαμε. Το λίγο συζητιέται. Εντάξει. Είχα παοξεί τον Πλάτωνα, να το ξέρει, το ξέρει ο Παναγιώτης, ο οποίος νίστευε και είχε φάει μπροστά μου ένα βράδυ 4 πατατόπιτες οι οποίες δεν κλείνανε με τίποτα. Στοχοπήρες ο Τύρης ένα. Ο Πλάτωνας που είχε το, που είχε το sports bar. Δεν υπάρχει. Το λέω επειδή δεν διαφήμιση, δεν υπάρχει το μαγαζί. Μαζί με έναν Αριανό τον κολλιό. Επειδή είδα το μάτσε χτες το. Την Μπαρτσελόνα με τη Λίβερπουλ, ναι. Χωρίς να υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Βέβαια έχω μια συμπάθεια στον προπονητή της Λίβερπουλ, ναι. Σαν άνθρωπο καταρχήν. Ναι. Η τροπή της Μπαρτσελόνα για μένα είναι ότι κάνουν σαν κοριτσάκια μικρά, κλαίγοντας συνέχεια, διαμαρτυρόμενη συνέχεια. Σωστό. Στο διαιτητή και στον επόπτη και στον τέταρτο διαιτητή και με φάτσα... Κλαμμένη ο Βαλβέρδε συνέχεια στο Σιδηρόπουλο, τι τον έλεγε, έμαθε ελληνικά όσο ήταν στον... Κάτσε έναν, ο Βαλβέρδε, όχι ρε, ο Βαλβέρδε περίμενε, να δικείς λίγο. Ο Βαλβέρδε στο Σιδηρόπουλο. Κλαμμένη τώρα για ένα χέρι που ζητούσε, για ένα από εδώ, για ένα από εκεί. Ο Βαλβέρδε δεν είδα να κάνει, καλά θα πει και μια φορά στον τέταρτο, ο Κλόπ ήταν συνέχεια με το Σιδηρόπουλο. Ο Βαλβέρδε... Οι παίχτες. Σε σχρόβαθμο. Δεν το έχω δει αυτό από Έλληνες. Είναι γελί, είναι γελί αστεί. Ναι. Ο Κλοπ δεν τον είδες όταν τον μίλησε, ήταν χαμογελαστός ο Κλοπ. Βέβαια, ναι, σωστό, σωστό. Δεν είχε κλαμμένη φάτσα. Αλλά οι παίκτες της Μπαρτσελόνα δεν το έχω δει αυτό από παίκτες Έλληνες ούτε σε χωριό. Ούτε σε χωριό. Και μόνο που έχουν τον κανίβαλο εκεί πέρα μπροστά, τον Στραβοδόντι. Το είπαμε, άστο. Ο οποίος αυτό που έκανε χτες ήταν, απήδειξε για μια ακόμη φορά το τι χαρακτήρας είναι. Έτσι, ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτά που έκανε. Όπως είπε ο Παναγιώτης, αυτά που έκανε. Σαν τη Ρεάλ έχουν γίνει τα μούτρα τους. Ναι, αυτό. Καλά, τι είναι μωρέ η Μπαρτσελόνα, ποια επανάσταση και ποια, ποιο λαϊκό αίρισμα. Και κανονικά οι Έλληνες θα πρέπει να διαβάσουν ιστορία, διότι οι συγκεκριμένοι οι τύποι, οι Καταλανοί, έχουν έρθει και έχουν κάνει ρημαδιό την πόλη μας κάποτε. Τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Τη Θεσσαλονίκη, ναι. Για σε ποια εποχή αναφέρεσαι? Στον μπάσκετ τότε που άρεσε και βάλει 5.000 και το εισιτήριο. Σε ποια εποχή αναφέρεσαι? Όχι, στην εποχή όταν ήταν σταυροφορίες. Σταυροφορίες. Ήρθαν εδώ οι Καταλανοί και την κάναν την πόλη πετράκια. Ναι. Έτσι. Πετράκια. Και είπαν ότι μας απελευθέρωσαν, ας πούμε. Ράξ, πετράκια. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα πρέπει να τους απεχθενόμαστε αυτούς. Ναι. Ωραία. Έγινε Κώστα ψυχούλα μου, να σε καλά. Γεια σου Κώστα. Παιδιά, δεν υπάρχει γραμμή άλλη. Οι γραμμές ανοιχτές. 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Σε βλέπω, κάτι να πεις τώρα. Πας για τον Τζίπρα, κάτι για την κυβέρνηση. Κάτι να πεις. Το βλέπω. Α, αλλαγή έδρας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ζήτησε αλλαγή έδρας για το ΑΚΑ, αν γίνει και κλεισμένον. Σωστός. Να γίνει πού δηλαδή. Τι ρε φίλε. Κάτι να γίνει πού, ναι, να γίνει πού. Γιατί υποτίθεται αυτό που μου λέγει ο Σότος έξω. Υποτίθεται το κάνει στο ΑΚΑ λόγω ασφάλεια, έτσι. Εφόσον θα έχει κόσμο, κάντε αλλού. Έχει οριστεί, φίλε. Κάνω στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Δύο γραμμές. Δεν αλλάζει η προκήρυξη. Ωραία. Καραϊσκάκι. Δύο γραμμές, πάμε. Ωραίο καλημέρα. Το Καραϊσκάκι. Ωραίο. Ωραίο το Καραϊσκάκι. Ο Φούσεκ όμως αυτός ο τύπος ο οποίος είναι από τη FIFA και την UEFA πάνω από την ΕΠΟ κτλ. Είπε ότι δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Και είπε επίσης ότι πρέπει να παίξει με κόσμο ο Φούσεκ. Μπράβο, Φούσεκ.
Μπράβο, μωρέ, όλη τη δουλειά είναι. Οι ΠΑΕ κάνουν κάτι, είδες, εξασφαλίζουν την ασφάλεια, είδες οι ΠΑΕ. Πέρα από το. Εντάξει τώρα. Δεν είναι έτσι. Άιντε με ό,τι πει ο Φούτσκα. Να γίνει ρημαδιό. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμάς μας συμφέρει σαν εκπομπή εδώ, αλλά δεν είναι κρίμα. Γιατί να γίνει ρημαδιό, ρε φίλε. Δεν μπορούν να πάνε δηλαδή 15-20 χιλιάδες όσοι πάνε και να μην γίνει ρημαδιό. Πρέπει να γίνει ρημαδιό δηλαδή. Έλα, και σώνει και καλά. Γιατί πρέπει να γίνει. Να γίνει η σωστή αστυνόμευση και να πάνε. Μόνο στην Ελλάδα λέμε. Α, μπορεί να έχει επεισόδια. Να μην έχουμε κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Και τώρα παίζει πάω ΚΑΕΚ. Δεν στο λέω. Ναι, δεν συμφωνώ παίζει απόλυτα. Για να μου πει ναι. Ότι το λέω επειδή είμαι Άρης. Το ξέρω. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε απαγορεύσει τις μετακινήσεις των φιλοξενούμενων γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε. Είναι ωραία εικόνα στους τελικούς του μπάσκετ αυτό το πράγμα που γίνεται. Τραγικό είναι. 50 προσκλήσκεται. Και ναι, και την ίδια στιγμή τα μουντιάλ. Καλά λέει ο Σωτήρης. Σωστό. Το μουντιάλ πώς θα το κάνουμε. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα αυτό εδώ. Τελευταίες μην πάλι περιμένουν και φέτος. Περιμένουν. Αυτό. Και το άλλο θα το πούμε μετά. Ναι, τρεις γραμμές, πάμε. Τρεις γραμμές, να μιλήσετε όλοι. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Κώστα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ανέστη. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του φαίνεστε και του είναι. Ναι, προφανώς, σωστό, ισχύει. Και αυτό συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είδαμε τον ημιτελικό. Είδαμε μια σφαγή στο γόνατο. Ναι, κανονικά στο γόνατο. Κανονικά, δηλαδή πέρασε έτσι, μεγάλη εβδομάδα τελείως. Του Αστέρα Τρυπόλεως. Αλλά εκείνα τα, όσα δεν είναι εναντίον μας, τα κάνουμε γαργάρα με πραμαγκανάτ. Ναι. Τώρα, λυπήθηκα για την τότε να την ομάδα μου που έχασε. Καλά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν και είχε πολύ μεγάλες απώλειες, ναι, ότι μπορεί να το παλέψει εκεί. Παίζει ο Σον και μάλλον θα παίξει και ο Κέιν. Μάλλον. Όταν σου έλεγα ότι εγώ ότι μπορεί να προλάβει τον τελικό, λέγανε και λίγες αδύνατο, ναι, και τέτοια. Βρε, λέγανε αδιανόητο και αδύνατο. Ναι. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα τελευταία, ναι, δεκαετία, εδώ ο Πογκμπά έπαιξε, λέγανε για 5 μήνες, θυμάσαι τότε. Ναι, ναι. Και γύρισε με την Τζέλση και πήρε και το τρόπαιο. Μα, ναι, λένε ότι ο Κέιν. Θα μπει, ναι, ο Κέιν, πώς θα μπει ο Κέιν. Θα μπει του θανατά τελευταίο μισάωρο αν χρειαστεί. Εντάξει. Όσον αφορά αυτό που λέγατε. Δεν δέχομαι την Τότεναμ. Λάθος προσέγγιση. Λάθος προσέγγιση. Σε παιδιά που απλά τρέχουν, όσο καλά και να είναι, Βρετανοί είναι βασικά και τρέχουν και πέφτει ξύλο. Δεν το δέχομαι να πάρει, να αφήσει τον πρώτο ρόλο στο πρώτο μισάωρο μέσα στο Λονδίνο. Απαράδειγμα, λάθος προσέγγιση του Ποτσετίνο, του Γκαγκάτση, του Μάκη. Και όσον αφορά τώρα στο θέμα του τελικού, αν το κάνουν χωρίς κόσμο, ενώ οι ομάδες δεν το αποδέχονται, θα είναι μια ιδία και μισή. Ωραία. Έγινε, κύριε Κώστα. Και δείχνει την αδυναμία του κράτους να επιβληθεί. Σωστό. Μπράβο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Να μιλήσουν όλοι. Ναι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος, ο παδός του Άρεος και της Έλευση, ο Θανάσης. Εννοείται, Μάριε. Ηχητικά σωσία του 22. Απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το. Ο 22, σαν να μιλάει 22, δεν υπάρχει. Ξεκινάμε λοιπόν. Ναι, πάμε, Θανάση. Την ανάγνωση. Πάμε, ναι, το Ευαγγέλιο. Ναι, πάμε. Να μιλήσουμε για τα σοβαρά, γιατί αυτά που γίνονται στη χώρα, ναι, δεν είναι σοβαρά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εσύ λάτρης σοβαρότητας, ναι. Ναι. Λοιπόν, εάν η τότε να σκοράρει πρώτη. Ναι, σε παραδέχομαι. Προσέξτε. Πρώτη. Ναι. Αν βάλει γκολ. 60-40 θα το πάρει. Σε παραδέχομαι. Βλέπεις μπάλα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Αν και αργιανός, ναι. Εγώ πίστευα χθες Λίβερπουλ θα σκοράρει πρώτη. Τι να κάνουμε. Ναι, πάμε στη Λίβερπουλ. Πάμε στη Λίβερπουλ. Ξεκινάμε από τη φάση του Μανέ με τον Μπικέ. Ναι, στο 5 λεπτό. 9 στις 10 φάσεις στην Αγγλία, κύριε Ασλαμά, δίνονται μπέναλτι σε οποιαδήποτε κατηγορία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Τέτοια φάση. Τέτοια πέναλτι έχει, ναι, πάρει η City, η Liverpool, η Manchester United. Σωστό. Και μιλάω για φέτος. Ναι, έχει, ναι, πάρει απειρά στο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Ναι, εάν, ναι, θα το δώσει πέναλτι θα πούμε, αφού τον σμπρώχνει, είναι λίγο πριν τη μικρή περιοχή θα πούμε, τον σμπρώχνει από πίσω, γιατί μην μου πείτε ότι δεν τον σμπρώχνει. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς παρόμοια φάση δίνει πανεύκολα το φαουλάκι, πάλι του πήκε πάνω στο Μανέ, έξω από την περιοχή. Ναι, το φάουλ είναι εύκολα. Το φάουλ γίνεται πιο εύκολα, εντάξει, αυτό είναι λογικό παντού. Βεβαίως, βεβαίως. Το πέναλτι είναι 80% γκολ, εντάξει. Μπράβο, πάμε λοιπόν παρακάτω.
για τη φάση του χεριού του κυρίου Ματίπ. Στο ένα μέτρο, όταν βρίσκονται δύο-τρεις παίκτες εκεί κοντά, τόσο κοντά μεταξύ τους. Καλά, εκείνο δεν είναι τίποτα. Ναι, ακριβώς. Πάμε παρακάτω για τους κακοπροαίρετους να μάθουν να διαβάσουν κανονισμούς. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σουάρες στην πρώτη δισκαριά μπορεί να δεχτεί κίτρινη. Για πλάκα. Για πλάκα. Ο κύριος Μπουσκέτς στο κλάδεμα. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στο Φαμπίνιο από πίσω, μπορεί να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Του Μπουσκέτς είναι κίτρινη, ναι. Λοιπόν, και του κυρίου Μανέ που φεύγει μπροστά στο διαιτητή και του τραβάει ο άλλος τη φανέλα και δεν δίνει ούτε φάουλ. Δεν κρίνουν όμως το παιχνίδι αυτά, ρε. Δεν κρίνουν. Πώς το κρίνουν, παιδί Παναγιώτη, πώς το κρίνουν. Κοίταξε, Παναγιώτη, θα σου πω λίγο κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες που έχουν κίτρινη κάρτα δεν θα είναι πιο προσεκτικοί. Άρα δεν θα είναι πιο ευάλωτοι σε μία τρίπλα. Άρα δεν θα έχουν το μυαλό. Δηλαδή, η πνευματική προσέγγιση του αγώνα, γιατί το ποδόσφαιρο, επειδή είναι συγκυρίες και στιγμές και παίζει ρόλο η πνευματική εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιση των παικτών μες στο παιχνίδι, πώς αντιμετωπίζεις ένα παιχνίδι με κίτρινη κάρτα όταν το έχεις στα υπόλοιπα 40-45 λεπτά, όπως και να έχει. Δεν κρίνει αποτέλεσμα, όχι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Και πάμε και τους παρακάτω τώρα. Αυτό θα αλλάξει επειδή περιμένει κι άλλος για να μιλήσουμε ναι, όλοι ναι, τα ίδια. Ξέρω, ξέρω, τελειώνω. Όχι, όχι, δεν μιλάνε τα ίδια. Δεν σου άρεσε, πες τίποτα. Είναι η φάση του Μανέ να ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο, άλλο παιχνίδι. Η φάση του Μίλλερ που βγάζει, άλλο παιχνίδι. Η φάση ξανά του Μίλλερ που πάει μπάλα στην αγκαλιά του. Το δοκάρι του Σαλάχ το 3-1, άλλο παιχνίδι. Καλά, είπαμε, δικαιούσε γκολ. Ακόμα και στο δεύτερο γκολ που κάνει η Μπαρτσελόνα, την μπάζα δεν την κάνει ο Μέση μπροστά, είναι από προβολή διώξιμο της μπάλας του Φαμπίνιο, η μπάλα γίνεται κόντρα ανάμεσα στον επιθετικό και στον αμυντικό και βγαίνει στα ποδαράκια του Σουάρες. Κάπως θα μπουν όμως για τα γκολ. Μπράβο. Στο δεύτερο τον γκολ του Μέση και αδρανεί χαρακτηριστικά ο Φαντάιχ. Πάμε γραμμή, καλημέρα, επόμενη. Χριστός Ανέστη και καλό σας μήνα. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά και καλό μήνα κύριε Βασίλη, ο παδός του Ηρακλέους. Πάμε. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Στις οικογένειές σας. Των συντελεστών του σταθμού αλλά και των ακροατάζων. Πάει δική μου, έχουν πεθάνει όλοι. Τι να είναι καλά, και οι φίλοι σου. Φίλοι, ναι. Αυτούς που αγαπώ. Αυτούς θα τους πεθάνει αυτός. Ο θείος μου, εντάξει, ζει ο ένας θείος μου. Ναι, ναι, καλά. Μου Χρήστα, θέλω να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να είστε καλά. Κύριε Βασίλη, να σας κάνω μια ερώτηση, αν δεν τα απαντάτε. Παρακαλώ. Πριν 10-12 μέρες είχατε πει. Μιλούσατε με τον Γιώργο του Ζαγόρα και είχατε πει. Σας λέει ο Γιώργος θα βγείτε και την επόμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα και λέτε εσείς στον αέρα, δεν μπορώ να βγω, είναι αδύνατον. Ναι, για χάρη το βγήκα. Τις τρεις μέρες, όχι όλη την εβδομάδα. Α, βγήκατε τελικά. Ναι, τρεις μέρες. Α, εντάξει, οκ. Νομίζω ήταν αδύνατο να βγείτε μεγάλη εβδομάδα. Δεν σας ρώτησα εγώ αν είχατε πάει στο Αγίου Όρος. Εντάξει, όχι, επειδή η εβδομάδα απορία ήταν εκτική και αυτά. Μάρη, αγαπημένη μου. Ναι, παρακαλώ. Το πιστεύοντες και μη, εκεί στο Ευαγγέλιο κόβεται. Κόμμα. Ναι. Το πίστευε και μη ερεύνα, πάει στο πίστευε και μη. Αυτό το πίστευε και μη ερεύνα είναι του Μάμεθ. Ναι. Όπως είναι το ασθενής και ο διπόρος. Ναι. Μουσουλμανικό, γιατί σε εμάς είναι ασθενής και η διπόρος. Η θυλάζουσα. Και άκουσα ασθενής. Για να, επειδή ακριβώς έκλειψε η θρησκεία και από εμάς και από τους Ιουδαίους και έκανε τη δική του. Τώρα ένα θέμα το οποίο πέραν όλων των άλλων των αντίχριστων που ακούγονται είναι ότι το Πάσχα είναι εβραϊκό. Και βγαίνουν συχνά σε πάρα πολλούς παραγωγούς και πολλοί το λιδρούν. Πράγματι υπάρχει λέξη Πάσχα εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα, έξοδος. Αυτό πήγε να εορτάσει ο Ιησούς κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου λίγο πριν συλληφθεί. Ναι. Αυτό είναι εβραϊκή εορτή. Ναι. Το Πάσχα το δικό μας είναι από το ρήμα Πάσχο. Ναι. Για τα πάθη του Ιησού. Δεν έχει ούτε μία σχέση μία εορτή με την άλλη. Για να το συγχαίωμα. Ναι. Έτσι αυτό που μπορούν να το δουν πάρα πολύ άνετα όλοι οι ακροατές, οι καλόπιστοι τουλάχιστον. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ωραία κύριε Βασίλη. Όπως επίσης είναι και το ίδια παρεξήγηση γίνεται με τον Αλέκτορ. Το λαλίσε τρεις. Λοιπόν, τι? Όχι ναι. Λαλίσε τρεις. Πριν ο Αλέκτορ λαλίσει, ναι. Εκεί κόβεται ναι. Τρεις απαρνήσεις με. Ναι. Δηλαδή θα ναι. Πριν ακουστεί το πρωινό ξύπνημα που κάνει το κοκόρι, ναι. Θα έχεις ήδη αρνηθεί τον κύριο όσο τρεις φορές. Α, σωστό. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Όχι να αλλαλήσει τρεις φορές το κοκόρι. Ναι, ναι. Και γίνεται συνέχεια παραξήγηση και σε αυτό.
Ο Κόκορης αυτός είναι Νέα Δημοκρατία, βγήκε είναι πιθανά, που ήταν όλοι πελαχούν. Είναι λεπτομέρειες που μπορούν να σε βγάλουν από το πνεύμα. Έτσι, έτσι. Όσο για το μήνα να θυμούνται οι ακροατές μας ότι είναι για εμάς τους Έλληνες ο χειρότερος. Ποιος είναι ο χειρότερος? Ο Μάιος. Α, ο Μάιος, γιατί? Για τους... Α, για, το, για, την πόλη, για την πόλη. Για την πόλη. Είναι η γενοκτονία των ποντίων και όλου του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και όχι μόνο. Και στην 29η, εάλλο η πόλη. Ναι, 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 εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Να ξαναπάρει τον Ανέστη, να τον κλείσουμε. Να είστε καλά. Να μιλήσει για τον Σουάρες, αν θέλει. Λοιπόν, θα πάμε. Όχι, εντάξει, το είπα. Το είπε, εντάξει. Δεν την είπε τίποτα. Το έφυξε το Φεζό. Καλά, βάλε τα μήνυματα. Βάλε τα μήνυματα. Τσάλτα, να δω τη φωτογραφία. Λοιπόν, θα πάμε τελευταίο break. Σχόλια, ανεβείτε, μπείτε στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερου να απολαύσετε τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα δίπλα-δίπλα με τον δίδυμο αδερφό του που κάνει ρεπορτάζ τώρα, πριν μισή ώρα έκανε ρεπορτάζ στην Κρήτη για την περιοδία του Αλέξη του Τσίπρα. Δύο διπλές προσκλήσεις. Το δείπνο, παραστασάρα, η πρεμιέρα απόψε, ώρα 9, θέατρο Εσωτέριων με Στέλιο Μάινα, Λάζαρο Γιωρακόπουλο, Κατερίνα Λέχου, Κατερίνα Μισηχρόνη και Γιώργο Κοτανίδη. Δύο διπλές προσκλησούλες. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα θέατρο. Αποστολή στο 54-526. Τρίτη έως Σάββατο στο Μασούτι με τη Mascard. Ολόκληρο συσκευασμένο κοτόπουλο. Συνέχεια. Ο διαμαρτύρεται επειδή είναι ανάδρομος ερμής. Γιατί εκνευρίζει τους υπολείπους, γι' αυτό το κάνει. Α, γι' αυτό, εντάξει, σάφω. Και το βέβαια ο Χρήστανθος είναι προς τα γη. Εδώ είναι, εδώ είναι, ναι. Ναι, Αριανάκη μου, εδώ. Δεν τον ακούω, ρε Χρήστανθο, δεν ακούμε εκπομπή μόνο για σένα και μόνο σύντροφο. Βλέπει τώρα αν ο Τσιλιανίδης έρθει στον Άρη, δεν μπορεί. Ο Τσιλιανίδης. Αυτό, ναι. Χρήστανθο, θέλω να, αν και εμείς το κάνει, θέλω να μαζέψεις όλα αυτά τα διαιτητικά σφαλματάκια τα οποία είναι υπέρ του πρωταθλητή ΠΑΟΚ και του χρόνου τα οποία θα γίνονται ανάποδα, θέλω να τους αντρίβεις στη μούρη λίγο για να βλέπουμε ότι τελικά δεν ήταν τόσο εύκολο να το πάρουν. Έχω ράμ, έχω ράμ, για μας πιάνει. Τα έχω όλα. Δέκα αντίον θα σου βρω. Είμαι σίγουρος ότι τα έχεις, μη σας δείξω να τα έχω εγώ στο δικό μου το αρχείο. Δέκα αντίον θα σου βρω. Το ποδαράκι του Βαρέλα, το πεναλτάκι, το σποξιματάκι, το όλα αυτά. Πάτε φίλε, αυτή θα το παίρνει που δεν μας δίνει στην Κρήτη. Θα υπάρχει βαρ. Το ψάχνει που κόβει την πίσω μας στην Τρίπολη. Θα, έτσι, γίνεται, θα γίνονται ανάποδα. Θα υπάρχει βαρ και θα μας βγάζουν τρελούς. Τρελή είστε τους. Εντάξει, καλό. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι στον Παπαδόπουλο. Το εύχομαι πολύ ωραίο καλοκαίρι σαν πρωτοβουλίο φέτος. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, ναι. Σε όλους καλημέρα, φαντάζομαι. Σε όλους καλημέρα, δεν είμαι καλημέρα, Μάρια. Σε όλους, εντάξει. Α, δεν μου αρέσει. Χρόνια πολλά, καλό μήνα, να σου πάνε όλα καλά, να σε καλά παλικάρι. Όνομα και ομάδα. Να σου πάνε όλα καλά, πέφτει η ομάδα. Δημήτρη, εσύ. Του κοντού που έχει. Δημήτρη, ο παδός του Ηρακλείου. Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Ηρακλή. Ναι. Αυτός ο Βασιλιάρης τώρα, ας πούμε, θέλει να κάνει την αναδιάθρωση. Είναι σημαντικό, δεν το λέτε αυτό, δεν το θίγετε. Μπορεί να μου πει. Το καλοκαίρι ψηφίστηκε, τον Αύγουστο πέρσι. Όχι τώρα. Είναι για μένα δεν είναι σωστός ο νόμος και δεν έχει και νομικές... Το γνωρίζαν όλοι όμως. Δεν έχει... Άσε τώρα τελευταία στιγμή το βγάζει... 26 Αυγούστου πέρσι ψηφίστηκε, δεν βγήκε τελευταία στιγμή. Εντάξει κύριε, εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη, εμείς έχουμε την δική. Δεν είναι θέμα άποψης, ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ... Πέρσι 26 Αυγούστου. Ναι, αλλά τώρα, ρε παιδιά, τώρα! Πριν 15 μέρες έγινε το οριστικό. Είπα, μπορεί να έγινε το οριστικό, Μαρία. Λοιπόν, τώρα δεν άλλαξε. Γιατί δεν έγινε ρημαδιό. Άκουσε μα κάτι δεν να άλλαξε. Άκουσε γιατί έγινε ρημαδιό τώρα. Κλαίνε όφια ράπετρας, καβάλα. Γιατί οι ομάδες που πέφτουνε, επειδή πέφτουνε, πήγανε να το αλλάξουν και δεν μπόρεσαν. Γι' αυτό. Γιατί δεν αφήνεις να μιλήσω, ρε φίλε. Μίλα, Δημήτρη, πες. Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Δεν το λες τελευταία στιγμή. Άντε πάλι. Ναι. Άντε, πες τώρα αυτό εντάξει, εσένα σε συμφέρει έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Τι με συμφέρει εμένα, ρε φίλε. Εντάξει. Εμένα με συμφέρει ο Ηράκλειο να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Τι με συμφέρει έτσι, αλλά δεν λέμε και ψέματα. Δεν γίνεται να λες ότι τώρα. Δεν γίνεται να λες ότι τώρα έγινε ο ενώ ψηφίστηκε πέρσι. Γιατί γίνεται χαμός τώρα παντού, σαν ρεπορτάζ παντού. Σου είπα, στο είπα. Γιατί. Γιατί οι ομάδες που πέσανε προσπάθησαν να το αλλάξουν. Και που ανεβαίνουν. Η Καβάλα γιατί όχι. Ναι, τη Γάμα Εθνικής. Η Όφια Ράμπα. Όφια Ράμπα. Ναι, φίλε, αλλά δεν ψηφίστηκε τώρα. Αυτό σου λέω. Τώρα βγήκε όμως επίσημα, τώρα. Κάνεις λάθος πάλι. Τι ομάδες εσύ που τα ξέρεις όλα, τι θα γίνουν που ανεβαίνουν, για πες μου. Θα παίξουν στην Football League. Πού θα παίξουν στην Football League. Στη Γάμα Εθνική, εκεί που ήταν δηλαδή. Στη Γάμα Εθνική θα παίξουν. Ναι. Δηλαδή η Καβάλα έφτιασε αίμα φέτος. Ναι. Το δερμητζάκι διάβαζα. Το δερμητζάκι διάβαζα πρώτα. Όλη συνέδευση τον άνθρωπο. Μπλέτζ άμα κάναμε θα παρατήσω όλα, φύγω. Καλά τι να κάνει ο άνθρωπος. Καταρχήν, ας μην πάρουν τα 350 τότε. Αυτοί θέλουν να πάρουν και τα 350 να παίξουν και στο τέτοιο. Ο Τσαλτίδης είναι αυτός. Ο Τσαλτίδης, ο Χρήστατος, ο Αριανός είναι. Λοιπόν, αυτός εδώ, ο
Βασιλιάδης δεν έχει βγει βουλευτής. Δεν έχει εκλεχθεί, λένε βουλευτής. Δεν ξέρω. Καλά, αυτό έτσι λένε. Αυτό εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ας κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε. Ας πάει τον Ηρακλή στην Τρίτη Εθνική. Αλλά την πληρώνουν και άλλες οι ομάδες. Την άλλη φορά την πλήρωσε μόνο ο Ηρακλής. Δημήτρη, ο Ηρακλής τρώει μείον τρεις. Τρώει μείον τρεις από την επιτήρηση τώρα, Ηρακλής. Η διοίκησή σου αφήνει απλό του πάντε. Άσε με να μιλήσω. Μιλά τόση ώρα. Αλλά κάνει διάλογο. Αλλά δεν θα διάλογο να κάνει. Τρώ μείον τρεις από την επιτήρηση. Μείον τρεις από τον Λουκίνα και ασχολείσαι με τον Βασιλιάδη. Άσε με να μιλήσω, ρε φίλε. Άσε με να μιλήσω. Επειδή έχουν στοχοποιήσει τον Ηρακλή. Τώρα δεν το φέτο. Πληρώνουν και άλλε ομάδε. Και θέλω να πω κάτι που δεν λέτε και επειδή υπάρχει φασισμό στα ραδιόφωνα τα αθλητικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Παίρνουμε καμιά φορά σε εσά. Που δεν υπάρχει φασισμό. Που γίνονται με τη διαιτησία να πούμε. Δεν έχουν ξαναγίνει. Και θέλω να σου δώσω κάποια αποτελέσματα για να θυμηθείτε όλοι σας εκεί πέρα μέσα ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι η υπερομάδα που νομίζετε. Οι παπαγάλοι την κάνανε υπερομάδα. Η Παπαδόπουλε, με, την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ, εγώ το παίζω στο στοίχημα 3-0 ότι θα χάσετε. Και άμα θέλετε θα σας πω και κάποια αποτελέσματα στη Β' Εθνική που παίζω εγώ και νομίζω ότι έτσι θα βγουνε. Για πες δύο. Πες δύο. Απόλλων Κισαμικός. Δύο. Περίμενε, Απόλλων Λάρισας. Όχι ρε, Απόλλων Καλαμαριάς και Κισαμικός παίζουν. Α, λέγει ομάδες πλήρως. Δεν υπάρχει Απόλλων. Απόλλων Πόντου ή Απόλλων Λάρισας. Απόλλων Πόντου. Κισαμικός. Χ2. Χ2, ναι Μάρη. Χ2. Ναι, τα σημειώνω, ναι. Κισαμικός, Απόλλων Λάρισας. Ένα Χ. Ποιο Κισαμικός, μια αγωνιστική έμεινε. Τρίκαλα. Μάτια μου, μια αγωνιστική έμεινε, τι μου λες. Λοιπόν, σου λέω αποτελέσματα, να σου πω. Καραϊσκάκης, Τρίκαλα, 1-0. Α, αυτό είναι 1-0. Ηρακλής, αφού τα έχουν προγραμματισμένα, ρε. Και Ηρακλής, με τα Χανιά που παίζουν κάτω. Πλατανιάς, Ηρακλής, μην τα κάνεις ρημαδιό, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι λες τώρα. Ναι, Πλατανιάς, Ηρακλής, 1-1. Αυτά εδώ παίζω. Πλατανιάς, 1-1, το σημειώνω. 1-1 σκόρδια του Ηρακλής. Αυτά να τα πείτε στο Βασιλιάδη που έχετε τα μικρόφωνα. Έχουν στοχοποιήσει τον Ηρακλή. Αλλά να ξέρουν αυτούς που βάζουν και ζητάνε τα λεφτά κτλ. Ας πάνε να πάρουν από εκείνους που τους βάζουν. Δεν θα πάρουν μία. Ο Ηρακλής θα παίξει Τρίτη Εθνική ή μπορεί να κάνει συγχώνευση με μια ομάδα να βγει στην Α' Εθνική. Δεν θα πάρουν μία από τη γριά. Αυτά να τα ξέρετε. Και θα γίνουν. Καλά, αυτό το μόνο σίγουρο δεν είναι. Εντάξει, αυτό ναι. Μόνο σίγουρο. Άντε, γεια. Γεια, καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Ο Βασιλιάδης με σύμβουλο τον Αδαμίδη έχει στοχοποιήσει τον Ηρακλή. Ναι, που πέρασε νόμος φέτος. Δεν λέω για τα προηγούμενα χρόνια που σε έχουν κατακριουργήσει. Αλλά φέτος πέρασε νόμος. Μόνο φωτογραφία για τον Ηρακλή. Και τώρα παλεύει να μην το περάσει ο άνθρωπος. Όχι, το πέρασε. Και ο Ηρακλής την ίδια στιγμή τρώει. Μείον τρεις γιατί δεν έχει επιτήρηση. Μείον τρεις θα φάει από τον Λουκίνα. Είναι 12ος ενώ πήγαινε να ανέβει. Αλλά όταν έκανε τον νόμο τον Αύγουστο, ο Βασιλιάδης περίμενε ότι ο Ηρακλής δεν θα πάει πρώτος. Αλλά 12ος. Σε αυτό έχει δίκιο. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά ο Αδαμίδης. Να μου πει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αδαμίδης δεν μπορεί να κάνει πολλά. Σε κατακρεούργησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Βγάζαν νόμους για να σε ρίξουν. Ναι. Αλλά φέτος, όχι μόνο δεν σε κατακρεούργησαν, σε έχουν ευνοεί μέχρι και φανέλα έχει στο βόλεϊ ο Αστ. Καλά στο βόλεϊ, το ποδόσφαιρο μας καίει τώρα. Ας το βόλεϊ. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής από τους συγκεκριμένους είναι ευνοημένος. Από τους συγκεκριμένους. Να λέμε κάθε φορά τι γίνεται. Όπως τον στήσανε τα προηγούμενα χρόνια και τον κατακρεουργήσανε, φέτος δεν μπορείς να μιλάς. Φέτος είναι. Βγήκε ένας νόμος τον Αύγουστο πέρσι. Πέρσι τον Αύγουστο ψηφίστηκε αυτό. Τώρα, όπως γίνεται στην Ελλάδα, πώς λέει ο ΠΑΟΚ τώρα, όχι ο ΆΚΑ. Ναι. Ενώ έχει βγει από πέρσι. Ναι, ναι. Έτσι. Λες εσύ τώρα. 12ος. Δηλαδή βλέπανε ότι θα βγει 12ος ο Ηρακλής, όχι πρώτος. Και κάθε και λέει αποτελέσματα και λέει για τον Ηρακλή ότι θα φέρει 1-1, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πάμε γραμμές. Δύο περιμένουν για να τελειώνουμε. Δύο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δε καλημέρα, αδερφέ. Έλα, φιλέ. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Έχει να αντιληφθεί ότι η εκπομπή δεν χαϊδεύει αυτιά. Ναι. Ο καθένας δίνει την άποψή του. Πες τα, φίλε. Πάμε, όνομα και ομάδα, φίλε. Πάμε. Χρόνια πολλά, Παπαδόπουλε. Χρόνια πολλά, Μάριε. Χρόνια πολύ πολλά. Ωραία. Όνομα και ομάδα και στο ζουμί. Χρυσάφε, Γιώργος Καλός, πάω. Πάμε, ρε Γιώργο, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε, Γιώργο μου, χρόνια πολλά. Καλό μήνα, παλικάρι μου. Χρυσός Ανέστη. Τι θέλει να μας πει τώρα, ρε, θα χάσει ο Απόλλωνας, ο προηγούμενος. Απόλλων Πόντου, Χ2 το έδωσε. Εγώ πάντα παίξα. Χ2, ρε, κάτσε καλά, ρε, μη σε στείλω το τζανί τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ναι. Δεν χάνει καλαμαριά.
Δεν χάνει. Ο Απόλλωνας είναι πραγματικά καλαμαριά. Δεν θα χάσει. Καλαμαριά το λέμε. Εμείς οι παλιοί καλαμαριά το λέμε. Τι θα το πω. Έκανα εγώ με καινούριο τώρα πήγα πρώτη φορά. Παλιοί. Δεν μου λες. Δεν πληρώνει φράγκο η γριά, είπε. Ναι. Ναι. Δηλαδή αυτοί που το παίζουν αριστερή για τα καλά του κεφαλαίου τώρα θέλουν να ρίξουν πιστολιές. Ωραία είστε, ρε. Πω. Αριστερή ποιο ρε. Μπράβο σας. Ποιοι είναι αριστεροί, οι διοίκηση. Εκεί, οι οπαδοί του Ηρακλή. Το παίζετε. Οι οπαδοί τι σχέση έχουν, ρε. Οι οπαδοί τι σχέση έχουν, ρε. Ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι διοίκηση. Ο Αμερικανός έμπορος μαρμάρων είναι διοίκηση. Εγώ θα πληρώσω, τι σχέση. Ποιοι είστε. Το θέλω του λέω. Τα θέλω του, είπε. Α ρίξουμε λίγο πιστολιά σε όλους, δηλαδή να πληρώσει τους παίκτες. Δεν είπε έτσι. Δεν θα πληρώσει τους. Αυτό είπε. Θα ό,τι και να πει, κανένα. Δεν ισχύει. Πλέον το 50% πρέπει να το πληρώνει. Πιστολιά δεν υπάρχει πλέον. Κατάλαβες τι είπα εγώ. Εντάξει, επειδή είπε έτσι. Αυτοί που το παίζουν αριστεροί κατά του κεφαλαίου και που είναι κατά του κεφαλαίου, θα ρίξουν πιστολιά. Συγγνώμη, εσύ τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Αριστερός ΠΑΟΚ. Εγώ πάω και με ρεφέ, άλλο θέλω να σε πω τώρα. Συγγνώμη, εσύ είσαι υπέρ του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε κινήτες. Εσύ ως Γιώργος είσαι υπέρ του κεφαλαίου. Ναι. Τι? Ναι, είναι υπέρ του σωστού κεφαλαίου, ναι, του νόμιμου κεφαλαίου. Ποιος είναι ο σωστός? Ποιο είναι το νόμιμο κεφαλαίου, ποιο είναι? Κεφάλαιο, ποιο Γιώργο, είναι? Ποιο είναι το νόμιμο κεφαλαίου? Ο σωστός καπιταλισμός πώς είναι για να καταλάβω. Ποιο είναι το νόμιμο, δηλαδή ο Κόκαλης. Νόμιμος δεν είναι ο Κόκαλης. Νόμιμος είναι ο άνθρωπος. Ο Μαρινάκης είναι παράνομος. Ο Μαρινάκης είναι παράνομος. Ο εργοδότης δεν θα πληρωθεί. Ο εργαζόμενος να μην πληρωθεί. Να πληρωθεί. Ποιος είπε, εγώ είπα όχι. Αυτό είπε, λέει, θα είναι πιστολιά σε όλους αυτούς. Επειδή το είπε ένας, δηλαδή ο Δημήτρης, δεν φίλε, πάει να πει ότι το υιοθετεί και όλοι αυτόνομοι. Πίστεψέ με, πολλοί από αυτούς είναι έτσι, έτσι σκέφτονται. Α, ξέρεις και τι. Λόγια του αέρα, μαγιά από τα μικρόφωνα. Μαγιά από τα μικρόφωνα, πιστεύω είναι μόνο οι Ηρακλειδείς που πουλάνε μαγιά από τα μικρόφωνα. Παοξίδες που δεν πουλάνε ποτέ. Εμείς είμαστε χαμηλών τόνο. Πάμε, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Φίλε. Υπέρ του κεφαλαίου λέει. Τελευταίος, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Ιωάννη. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά, αγόρι μου, οπαδός του ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά, με υγεία εύχομαι και ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, αγόρι μου, και για σένα επίσης, προσωπική ευτυχία και υγεία. Τέλος πάντων, τώρα σήμερα θα δούμε τη μεγάλη ομάδα της Αγγλίας που παίζει. Γιατί οι άλλες δύο ήταν για φαπ. Τρίτη και Τετάρτη. Καλαμπούρη σου κάνει ελεύθερα. Φίλε, όμως παίζει ο ένας Champions League. Εγώ να πάρω το Europa, ρε φίλε. Έμερι. Κάτσε. Ο Έμερι, άμα πας στο λεξικό και δεις την Europa League, έχει φωτογραφία του Έμερι, ρε. Πηγαίνω στο Champions League και βλέπω τι κάνει με την Μπαρτσελόνα. Με 3-0 πρώτο μάτι, 4-0 πρώτο μάτι. Ρε εσύ τώρα, άσε τώρα. Πήγε, δεν είναι το Europa, γι' αυτό σε λέω είναι το Europa. Ξέρει ο άνθρωπος. Ξέρει να πάρει το κύπελο. Εντάξει, ωραία. Το θέμα είναι ότι η Λίβερπουλ μου θυμίζει την Bayer Leverkusen του 2001 που πήγε σε 3 κύπελα και δεν πήρε τίποτα. Το ίδιο θα πάθει η Λίβερπουλ πάλι. Αποκλείστηκε από το κύπελο, αποκλείστηκε από τον καιρό, από το Champions League, θα αποκλειστεί και από το... θα χάσει και το πρωτάθλημα παρόλο που θα μαζέψει 97 βαθμούς. Το είναι νέο κατόρθωμα. Δεν πειράζει. Τώρα όσο και εμείς έχουμε τα γνωστά προβλήματα που έχουμε. Και εγώ βλέπω ότι ούτε καμία ομάδα δεν θέλει την τέταρτη θέση στην Αγγλία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όντως. Γιατί όταν πάνε και ευρωπαϊκά, φυσικά. Λογικό είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είναι η Άρσεναλ στο τελικό, θα είναι η Τσέλσι μία από τις δύο. Άρα για μένα τέταρτη θέση στην Αγγλία δεν έχει αξία. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αν και πιστεύω ότι η Άρσεναλ δεν θα είναι τελικός. Τι δεν έχει, ρε, πώς δεν έχει. Και θα βγάλει και 5 η Αγγλία φέτος. Μπορεί να βγάλει και 5 η Αγγλία. Δεν βγάζει 5. Ο νόμος λέει ότι μέχρι 4. Απλά η τέταρτη θέση δεν θα δίνει θέση στο Champions League. Αφού λένε πολύ για 5 φέτος στην Αγγλία. Όχι, δεν θα γίνει. Δεν μπορεί μια χώρα να υπερβαίνει τις 4. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που είχε παίξει, την είχε τερματίσει 6η-7η Liverpool, την είχαν πει θα παίξει το πρώτο γύρο το προβληματικό. Χαριστικά, επειδή είχε πάρει το Champions League τότε. Τώρα δεν ισχύει αυτό, 4 θα είναι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν νομίζω. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων. Απλά είναι φέτος η Man Arsenal έχει το μυαλό της στο ευρωπαϊκό και η The United είχε το ιδιαίτερο τώρα με τη City. Η Man Arsenal με. Να τα λέμε και αυτά με ρόστερ πολύ λιγότερων εκατομμυρίων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Σωστό. Γιατί και η Manchester United και η Liverpool και όλες αυτές έχουν πολύ περισσότερο μεγαλύτερο μπάτζετ από το έχει. Έχεις δίκιο. Μαζί σου εννοείται. Σωστό. Ωραία, εννοεί. Σωστό. Γεια σα. Γεια. Στο καλό. Έγινε παλικάρι μου. Διάβαζε το Βιτσόσκυλο, Μάριο. Μηνύματα. Πάμε. Έχει στείλει 3 μηνύματα το Βιτσόσκυλο. Κυρκώστα, σφαγή στο γόνατο ήταν το πέναλτι εκτός περιοχής της ομάδας σου για να περάσεις. Το ξέχασε όμως. Καληνύχτα, Λουί Σουάρ της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Βιτσόσκυλο, λες στο πρώτο μάτς με τον Ατρόμητο, έτσι.
Αυτό δεν λέει. Μάλλον. Ναι. Στο πρώτο μάτς με τον Ατρόμητο. Σουάρες το χαρακτηρίζει. Την περίοδο σταυροφοριών, οι 40 φυλές του Ισραήλ πέρασαν από τον ελλαδικό χώρο. Όποιος έχανε μάχη, ξεσπούσε εδώ. Λέει και πάλι το Ιβιτσόσκυλο με αφορμή τα όσα είπε ο Κώστας. Και νέο μήνυμα από το Ιβιτσόσκυλο με αφορμή την παρουσία του Δημήτρου Ραγλιδέα και τα στοιχήματα που έδωσε, λέει. Κλασικός Έλληνας συνωμοσιολόγος που επειδή όλα είναι στημένα και το ξέρει, έχει γίνει πλούσιος και έβγαλε φράγκα από το στοίχημα. Εγώ αυτά που έδωσε ο Δημήτρης θα πάω να τα παίξω. Τα ξαναλέω. Απόλλων Πόντου, ΑΟ Χανίων και Σαμικός, Χ2. Παίζει με αυτό που έχει ενδιαφέρον. Πάμε, καλά, αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον. Ο ένας είναι, δίνει, ρε, φίλε. Τι ο να ένας είναι αδιάφορος και ο άλλος θέλει Χ2. Ένα 10 θα δίνει. Πάμε. Παλαβομάρες, τώρα κάτσε και τα διαβάζει κιόλα. ΑΕΚΑΡΑ ΙΣΚΑΚΙ Στρίκαλα 1-0 και Πλατανιά. Α, έδωσε σκορ. Ναι. Ο και... Καραϊσκάκης θέλει να κερδίσει τα υποβιβασμένα Τρίκαλα για να σωθεί. Και Πλατανιά Ηρακλής. Να κερδίσει είναι. Πλατανιά Ηρακλής 1-1. Έχει δώσει σκορ όμως. Και δώσει σκορ και τη ομάδα του. Άρα κάτι ξέρει. Ναι. Τι γίνεται στον Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε στους νικητές. 8 γυναίκηδοι έστειλαν και 3 άνδριδοι. Στο δείπνο πηγαίνουν απόψε. Ποιο δείπνο? Με... Στο θέατρο, βέβαια. Στο θέατρο απόψε. Μένια Κούι και Πανα... Δεν έχω καταδείξει. Μένια Κούι και Παναγιώτης Νάσκος. Μένια Κούι και Παναγιώτης Νάσκος απόψε ώρα 9 στο Αριστοτέλειον. Αύριο θα δίνουμε διπλές για το Πέτρες στις τσέπες του. Παραστασάρα. Αναστασία, μην χτυπιάσει τζάμπα, για σένα δεν έχει. Αυτά. Αδέρφια, να είστε καλά. Εκτός αν κάνεις αυτό που είδες στο όνειρό σου. Στο όνειρό σου που είδες, ναι. Να το κάνω εγώ, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, αδέρφια. Σε παραδέχομαι. Σε τέτοιες στιγμές σε λατρεύω. Να είστε καλά, αδέρφια. Πάω στο Πιπερών Ανθέων Γεωργίου Πανδρέου 25. Να χτυπήσω κανένα φαγητάκι υγιεινό. Γιατί βρώμανε το Πάσχα είμαστε. Έτσι. Τηλεφωνική επικοινωνία για τη λιβεριά των Πιπερών 868-868. Όσοι κινήσετε ανατολικά και δεν δοκιμάσει φαγητό των Πιπερών, πραγματικά εγκληματίζεται βάρος κοινωνίας. Σωτήρες Χαράξαν μαζί μας και τελευταίο τέταρτο ήταν η Αναστασία Λάμδα. Έχετε και τις δικές σας ευχές και χαιρετισμούς.